δέλτιο στην Κρήτη είναι έτοιμο. Άρα λοιπόν υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις εκεί που πρέπει να κινητοποιηθούν. Πάμε στον Δήμαρχο να δούμε, να επικοινωνήσουμε ξανά. Δήμαρχε, καλησπέρα. Γεια σας. Τι ευχαριστώ κάνετε για τη φιλοξενία. Σας ακούμε. Το πρόγραμμα δράσης Κυριακή αρχίζεται. Μάλλον έχετε αρχίσει, αλλά και επίσημα το παρουσιάζετε. Ναι. Ξεκινάμε την Κυριακή στο ξενοδοχείο Αμαλία, κάτω στο Σύνταγμα. Θα πούμε κάποιες πρώτες σκέψεις μας, θα περιμένουμε τον κόσμο να έρθει, θα μιλήσουμε πολιτικά, θα κάνουμε διάλογο με τον κόσμο, θα κάνουμε διάλογο με τους δημοσιογράφους και τα κανάλια, και η πρώτη επίσημη διακήρυξη θα γίνει τη Δευτέρα, την επόμενη μέρα, στα Ανόγια της Κρήτης, για λόγους που φαντάζομαι καταλαβαίνετε. Είναι ένα ιστορικό μέρος με πολύ βαριά ιστορία, από την Τουρκοκρατία και μετά με τους Γερμανούς και τα λοιπά, με σημερινή ιστορία, γράφει καθημερινά εκεί πέρα, ιστορία γράφεται, με τη Χρυσή Αυγή να έχει πάρει 0 ψήφους στα Νόγια, και ξεκινάμε από την Κρήτη, γιατί πραγματικά, όπως είπατε, στην Κρήτη είμαστε έτοιμοι εδώ και καιρό. Η ερώτηση που μου βγαίνει μόνο και νομίζω ότι πρέπει να γίνει είναι αν αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει και άλλους, γιατί αυτό είναι το ερώτημα τώρα, και πόσους θα περιλαμβάνει, θα τους δούμε μαζί σας. Θα δείτε κάποιους ανθρώπους που θα είναι μαζί μου, γιατί δεν μπορούμε να μετακινούμαστε πολύ μαζί, κάποιοι βασικά στελέχη. Θα κάνουμε την περιοδία μας, θα μιλήσουμε σε τοπικά κανάλια, τοπικά ραδιόφωνα, θα βρεθούμε με τους πυρήνες εκεί κάτω, με τους υποψηφίους, σε κατηδίαν συναντήσεις, και θα δώσουμε το στίγμα μας. Από εδώ και πέρα είναι πολύ χρήσιμο για το επικοινωνιακό κομμάτι της προσπάθειάς σας να υπάρχουν στελέχη σας, τα οποία θα είναι ανα πάσα στιγμή διαθέσιμα, διότι είναι κατανοητό ότι θα είστε πολύ απασχολημένος συνολικά και με τη στρατηγική. Θα υπάρχουν αυτά τα στελέχη διαθέσιμα? Βεβαίως. Μετά τη διακήρυξη θα υπάρχουν τα στελέχη, τα οποία θα αναλάβει κάθε ένας ένα τομέα, μαζί με τους ανθρώπους που θα είναι σε αυτόν τον τομέα, τους υπόλοιπους, θα υπάρχει ένας επικεφαλής του τομέα για όλους τους τομείς. Ωραία. Οικονομικά, αγροτικά, παιδεία, δημόσια ασφάλεια, δημόσια τάξη, εξωτερικών κτλ. Κύριε Γκλέτσο, όλα τα χαρτοφυλάκια. Επειδή γνωρίζω πολύ καλά ότι πριν από λίγο. Μήπως πιο δυνατά, κύριε Στεγιόπουλε, δεν σας ακούω. Ναι, επειδή γνωρίζω ότι πριν από λίγο ήσασταν στην ενημέρωση που έγινε για τη νέα ΚΑΠ. Η εικόνα που είχατε ποια είναι, γιατί έχει σημασία και επικαιρότητα, για τα αγροτικά ζητήματα? Η εικόνα που έχω. Ναι, ναι. Με ρωτάτε για την εικόνα που έχω. Για την εικόνα για τη νέα ΚΑΠ, ναι. Ναι, η εικόνα που έχω είναι ότι είναι Δεκέμβρης. Οι περισσότεροι έχουν σπείρει και ακόμα το Υπουργείο δεν έχει πει τι πρέπει να σπείρουν και πού θα πάνε οι επιδοτήσεις. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι, από την ενημέρωση που είχαμε, ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, για να μπορέσουν να υπολογίσουν ό,τι δικαιούνται, πρέπει να λύσουν αλγόριθμους, πρέπει τουλάχιστον να έχουν τελειώσει το δεύτερο έτος των μαθηματικών, για να ξέρουν πολύ καλό χειρισμό το κομπιούτερ, για να μπορούν να μπουν στις σελίδες του Υπουργείου και να ψάξουν για αυτά που πρέπει να ξέρουν. Δεν φύγαμε περισσότερο ενημερωμένοι από ό,τι πήγαμε. Πιο πολύ μπερδεμένοι. Καταλάβατε ότι το Υπουργείο ενημερώνει τους αγρότες? Είχαν όλοι μαύρα μεσάνυχτα, γιατί παρακολούθησα μέρος της συνεδρίασης και αυτό μου φάνηκε εμένα. Εγώ κατάλαβα ότι το Υπουργείο βρίσκεται σε σύγχυση, μάλλον, παρά ότι μπορεί να ενημερώσει τους αγρότες. Nice. Θα τα δούμε στην πορεία, γιατί κοινή αγροτική. Καλή επιτυχία, κύριε Γκλέτσο. Καλό βράδυ σας. Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ από το χώρο της υγείας, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί διαλύεται η πρωτοβάθμια.